σημασία έχει να αξιολογήσουμε συνολικά την ενεργειακή πολιτική, την πολιτική, να το πούμε με άλλα λόγια, της κυβέρνησης στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αναφερθούμε στο θετικό αποτέλεσμα που είχαμε στην περίπτωση του ΑΔΜΙΕ. Μία μάχη που την δώσαμε στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής μας προσπάθειας αυτά τα 3 χρόνια και κατορθώσαμε να έχουμε έναν δημόσιο χαρακτήρα διαχειριστή των δικτύων υψηλής τάσης της χώρας, ανοίγοντας μάλιστα και διαμορφώντας ένα διαφορετικό μοντέλο στο πλαίσιο μιας απελευθερωμένης αγοράς. Το δεύτερο είναι ότι ακυρώθηκε ο σχεδιασμός, η οποία αποτελούσε και δέσμευση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό της χώρας που υπήρχε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, που αφορούσε το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ. Προέβλεπε την πώληση υδροελεκτρικών εργοστασίων, το 40% αν θυμάμαι καλά της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας, καθώς επίσης και την μεταφορά ολόκληρου πελατολογίου. Αυτό ακυρώθηκε. Στη θέση αυτής της πολιτικής υπάρχει ένα σχέδιο ανοίγματος της αγοράς στον τομέα της λιγνωτικής παραγωγής και της εξόρυξης, άρα και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνητικά εργοστάσια. Είναι μια κατεύθυνση η οποία ισχύει για όλη την Ευρώπη. Νομίζω ότι η λύση που επιλέχθηκε είναι η πιο ανώδυνη με βάση τις δεσμεύσεις που υπήρχαν από το παρελθόν. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν υπάρξει και άλλες σχεδιασμοί τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή διαφυλάσσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ θα παραμείνει ο ισχυρός δημόσιος παίκτης σε μια απελευθερωμένη αγορά. Μην ακούτε την καταστροφολογία. Υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με την έλλειψη μιας εθνικής ενεργειακής στρατηγικής των προηγούμενων ετών, τον υπερδανισμό, τις λάθος επενδύσεις σε λάθος τομείς που είχαν επιβάλει οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, την χρησιμοποίηση της ΔΕΗ ως ένα όχημα ίσπραξης φόρων, αναφέρομαι στο περίφημο ΕΤΙΔΕ, που ήταν η βασική αιτία που εκτείναξε τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα έχουμε αφήσει στο παρελθόν και ότι έχουμε μια εθνική στρατηγική ενεργειακή προσαρμοσμένη στις σημερινές συνθήκες, η οποία θα είναι βιώσιμη και θα βελτιώνει και τα οικονομικά της ΔΕΗ. Εν συνεχεία, ο Πάνος Κουρλέτης αναφέρθηκε στον νόμο του Κλισένη, δηλώνοντας ότι αποτελεί μια μεγάλη δημοκρατική τομή η καθιέρωση της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρώ ότι αυτά τα πρώτα βήματα της μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που ξεκίνησε με τον νόμο Κλισθένης 1 οδηγούν τελικά σε μια χειραφέτηση της ίδιας της αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για μια μεγάλη δημοκρατική τομή, ιδιαίτερα η καθιέρωση της απλής αναλογικής θα δώσει τη δυνατότητα μιας γνήσιας έκφρασης των τοπικών κοινωνιών. Νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες θα μπουν σε αυτό το παιχνίδι της τοπικής αυτοδιοίκησης, το παιχνίδι εντός εισαγωγικών. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να παίξει και θα παίξει πιο δυναμικά τον ρόλο της στα τοπικά πράγματα και στην υπόθεση της περιφερειακής ανάπτυξης. Ανεξάρτητα βέβαια από τον Κλισθένη, η πολιτική που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια στην αυτοδιοίκηση είναι μια πολιτική στήριξης με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό το ομολογούν όλοι, είτε αυτοί οι οποίοι εναντιώθηκαν σε αυτή την μεταρρύθμιση, είτε την στήριξαν. Και νομίζω ότι έχουμε λόγους να αισιοδοξούμε για το πώς θα κινηθούν τα πράγματα στην αυτοδιοίκηση. Επιγραμματικά θα σας έλεγα ότι είμαστε σε μια φάση που αναδιοργανώνουμε το κόμμα, να συντάσσουμε τις δυνάμεις μας. Θέλουμε να γίνει πράξη ο διακριτός ρόλος του κόμματος με το δικό του πολιτικό βάρος.
που θα στηρίζει την κυβέρνηση, που θα της ασκεί κριτική σε ορισμένα πράγματα, που θα αποτελεί την συνείδηση, την προγραμματική συνείδηση της κυβέρνησης, μια και είναι κάτι διαφορετικό. Εμείς δεν θέλουμε ούτε ένα κρατικοποιημένο κόμμα, ούτε μια κυβέρνηση κομματικοποιημένη. Και νομίζω ότι αυτή η φράση τα συμπεριλαμβάνει όλα. Στόχος μας είναι προφανώς τις δύο πρώτες εκλογικές μάχες, αυτή των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών, να μιλήσουμε για την σημερινή Ευρώπη, για την ανάγκη μεγάλων αλλαγών στις ευρωπαϊκές στρατηγικές, ιδιαίτερα στα ζητήματα της οικονομίας, διότι φάνηκε τελικά ότι αυτό είναι που θέτει σε αμφισβήτηση και την συνοχή της, αλλά και σε σχέση με τις αυτοδιοικητικές εκλογές να πορευτούμε με ανοιχτά συμμαχικά σχήματα, διαμορφώνοντας ένα διακριτό ρεύμα μέσα στην αυτοδιοίκηση, αλλά πάντοτε με όρους αυτοδιοικητικούς, και το υπογραμμίζω αυτό, δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποτελέσει η αυτοδιοίκηση ένα πεδίο δοκιμαστικό, δοκιμής των κεντρικών στρατηγικών επιλογών του κόμματός μας. Θέλουμε να μιλήσουμε λοιπόν με όρους αυτοδιοικητικούς για τις τοπικές κοινωνίες, για τις περιφερειακές κοινωνίες, πάνω στην βάση συγκεκριμένων προγραμματικών προτάσεων.